κεφάλαιο Γ, σελίδα 479. Μετά τα πράγματα ταύτα, εμεγάλινεν ο βασιλεύς Ασσουήρης τον Αμάν, τον ιόν του Αμεθαδάτου Αγαγήτου, και ύψωσεν αυτόν και έθεσε τον θρόνον αυτού υπεράνω πάντων των αρχόντων των περί αυτών. Και πάντες οι δούλοι του βασιλέως ή εν τη βασιλική πύλη έκλεινον και προς εκείνον τον Αμάν, διότι ούτω προσέταξεν ο βασιλεύς περί αυτού. Ο Μαροδοχαῖος όμως δεν έκλεινε και δεν προσεκείνει αυτόν. Και είπον οι δούλοι του βασιλέως εν τη βασιλική πύλη προς τον Μαροδοχαίον, «Διατί σοι παραβαίνεις την προσταγήν του βασιλέως?» Αφού δε καθημέραν έλεγον προς αυτόν και εκείνος δεν υπήκουεν εις αυτούς, απήγγειλαν τούτο προς τον Αμάν, δια να είδωση αν οι λόγοι του Μαροδοχαίου είναι στερεοί. Διότι είχε φανερώσει προς αυτούς ότι ήτο Ιουδαίος. Και ότι ο Αμάν είδεν ότι ο Μαροδοχαίος δεν έκλεινε και δεν προσεκείνει αυτόν, ενεπλήστη θυμού ο Αμάν. Και στοχάστη ταπεινών να βάλει χείρα επί μόνον των Μαροδοχαίων, διότι είχαν φανερώσει προς αυτόν τον λαόν του Μαροδοχαίου, όθεν εζήτη ο Αμάν να φανίσει πάντα στους Ιουδαίους, τους εμπαντί, το βασιλείου, του Ασσουήρου, του λαού του Μαροδοχαίου, των λαών του Μαροδοχαίου. Και εν το πρώτο μηνύ, ούτως είναι ο Νησάν, εν το 12ο έτη του βασιλέως Ασσουήρου, έριψαν φούρ ήγουν κλήρων ενώπιον του Αμάν, από ημέρας εις ημέραν και από μηνός εις μήνα μέχρι του 12ου μηνός, ούτως είναι ο Αδάρ. Και είπεν ο Αμάν προς τον βασιλέα ο Σουήρη, «Υπάρχει της λαός διεσπαρμένος και διακεχωρισμένος μεταξύ των λαών κατά πάσα στας επαρχίας του βασιλείου σου. Και οι νόμοι αυτών είναι διάφοροι των νόμων πάντων των λαών, και δε φυλάτουση τους νόμους του βασιλέως, όθεν δεν αρμόζει στο βασιλέα να υποφέρει αυτούς. Εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας γραφθεί να εξολοθρευθώσει, και εγώ θέλω μετρήσει 10.000 ταλάντων αργυρίου εις τα σχήρας των οικονόμων, διαναφέρωσιν εις τα θησαυροφυλάκια του βασιλέως. Και εκβαλών ο βασιλεύς το δαχτυλίδιον αυτού από τη χειρός αυτού, έδωκεν αυτόν εις τον Αμάν, τον ιόν του Αμεδαθά, του Αγαγήτου, των εχθρών των Ιουδαίων. Και είπαν ο βασιλεύς προς τον Αμάν, το αργύριον δίδεται εισέ, και ο λαός διανακάμεις εις αυτόν όπως σοι αρέσκει. Αμήν». Είμαστε περίπου στο 474 π.Χ. Ο λαός Ισραήλ το 536, με ένα μεγάλο θαύμα και σύμφωνα με τον προφητικό λόγο του Θεού από τον Ιερεμία τον προφήτη, έβαλε στην καρδιά του Κύρου του βασιλιά, εξέδωσε διάταγμα, και αφού πέρασαν 70 χρόνια εκπαιδευτικής δοκιμασίας, ταλαιπωρίας και παιδείας του λαού του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης στη γη των Χαλδαίων, στη Βαβυλώνα, όταν πέρασαν τα 70 χρόνια όπως είχε προφητευθεί, τους επέστρεψε ο Θεός με θαύμα μεγάλο. Χωρίς να έχουν δυνάμεις, χωρίς να έχουν ικανότητες, έβαλε στην καρδιά του βασιλιά του Κύρου, ο οποίος διάβασε ότι ο Ισαΐας πριν 200 χρόνια περίπου είχε προφητεύσει κατ' όνομα περί αυτού, ότι θα τον χρησιμοποιήσει για την επιστροφή του λαού του, πράγμα το οποίο και έγινε. Επέστρεψε ο λαός Ισραήλ, αλλά όσοι ήθελαν. Το πλείστον επέστρεψε, έμειναν όμως, έμεινε ένα μικρόν υπόλοιπον. Ένα μικρόν υπόλοιπον, το οποίο όμως είχε και αυτό από το Θεό προσδιορισμένο έργο. Και το έργο του μικρού υπολείπου ήταν να δοθεί ξανά διάταγμα από τον βασιλιά τώρα των Μήδων και των Περσών, για να οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και το τείχος αυτής, σύμφωνα με τον προφητικό λόγο του Δανιήλ του προφήτου, ο οποίος είχε προφητεύσει ότι 69 εβδομάδες θα περάσουν από την ημερομηνία, από την ημέρα που θα δοθεί το διάταγμα για να κτιστεί το τείχος της Ιερουσαλήμ, ώστε να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Ωραίο έργο, γιατί ο Θεός έχει ένα πρόγραμμα στη ζωή του, στο έργο του, έχει ένα πρόγραμμα, και θέλει και στους ανθρώπους να έχουμε πρόγραμμα στη ζωή μας. Να μην είμαστε, όπως λένε οι άνθρωποι, χήμα, αλλά να είμαστε πάντοτε καθώς ο Θεός είναι Θεός τάξεως και οι άνθρωποι του Θεού είναι, είναι άνθρωποι τάξεως. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Όμως το σχέδιο του Θεού αγωνίζεται λυσαλέα, με πονηριές, με πανουργία, με μεθοδεύσεις, με μεθοδίες ο διάβολος να το σταματήσει, γιατί γνωρίζει ότι εν τέλει το έργο του Θεού είναι να ρυφθεί ο διάβολος και οι άγγελοι αυτού στην γέαινα του πυρός. Λυσαλέα λοιπόν, καθώς είναι σατανάς, δηλαδή ενάντιος και εχθρός του Θεού, και διάβολος, πονηρός διαβολεύς που διαβάλλει και κατηγορεί τους πάντες στο Θεό και στους πάντες τον Θεό. Το σχέδιο λοιπόν του εχθρού ήταν να καταργήσει αυτό το ωραίο πρόγραμμα που είχε ο Θεός για το έργο του. Καθώς επρόκειτο το διάταγμα να δοθεί από το βασιλιά των Μήδων και των Περσών, τώρα βασιλιάς, το 474, δηλαδή μόνο 30 χρόνια πριν εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού, μόνο 30 χρόνια, δίπλα στο βασιλιά τον Ασσουήρη, ο εχθρός της ψυχής βάζει έναν άνθρωπο, τον Αμάν, τον Αγαγήτη, Αμαλικίτης, εχθρός του λαού Ισραήλ απαρχής, καθώς ήταν από το γένος του Ησαύ, του ανθρώπου που πούλησε τα πρωτοτόκια και έχασε την ευλογία του Θεού. Ο Αμάν λοιπόν είναι ένας πανούργος, καθοδηγούμενος απολύτως από το διάβολο και σατανά. Ένα υπέροχο σχέδιο για να καταστρέψει του διαβόλου, για να καταστρέψει το λαό Ισραήλ και το έργο του Θεού. Όμως, αγαπητά μου αδέλφια, το μήνυμα σήμερα είναι ότι υπάρχει πρόνοια Θεού για όλα, για όλες τις καταστάσεις και για όλους τους ανθρώπους. Πρόνοια ένδοξη. Γιατί το μεγάλο μυστικό και η δύναμη του Θεού και του λαού του Θεού είναι ότι όπως κανένας άλλος, ούτε άνθρωπος, είτε σατανική δύναμη δεν μπορεί να γνωρίζει το μέλλον. Ο Θεός γνωρίζει το μέλλον. Για το Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ένα αιώνιο παρόν. Βλέπει τα πάντα. Και προνοεί υπέρ πάντων των δικαίων τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας τους και εκφράζει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες για κάθε έναν άνθρωπο που αγαπάει το Θεό και εξητεί το θέλημα του Θεού. Ο Αμάν λοιπόν συνάντησε στον δρόμο του το Μαροδοχααίο, τον άνθρωπο του Θεού, τον οποίο ο Θεός είχε προσδιορίσει για να τον χρησιμοποιήσει για το έργο του. Αλλά ο Μαροδοχααίος, όπως και το έργο του Θεού, είναι στόχαστρο σε εμπόλεμη κατάσταση του εχθρού. Ο Μαροδοχααίος πιστός, στερεός στο λόγο του Θεού, όταν δόθηκε εντολή να προσκυνήσουν όλοι τον Αμάν, τον οποίον υπερύψωσε ο βασιλιάς, πιστός στο λόγο του Θεού και στις εντολές του Θεού, ότι Κύριον τον Θεό σου μόνο θα προσκυνάς και αυτόν θα λατρεύεις, βεβαίως και δεν τον προσκυνούσε, και με παρησία είχε ομολογήσει ότι ήταν άνθρωπος του Θεού, ήταν άνθρωπος που γνώριζε, πίστευε τον ζώντα και μοναδικό αληθινό Θεό. Ήταν και αυτός ανάμεσα στους άρχοντες. Οι άλλοι τον είδαν που δεν προσκυνούσαν, το φανέρωσαν στον Αμάν. Ο Αμάν το κατάλαβε, το γνώρισε και πήρε στερεά απόφαση όχι να αφανίσει το Μαροδοχααίο, αλλά και όλο το λαό του Ιούδα. Εύκολο για αυτόν, πλησίασε τον βασιλιά στον οποίο είχε δυνατότητα προσφυγής, κατηγόρησε το λαό Ιούδα ότι δεν είναι νόμιμοι δεν ακολουθούν τους νόμους του βασιλιά και πάρα πολύ εύκολα απέσπασε την υπόσχεσή του να καταστρέψει όλους τους Ιουδαίους που βρίσκονταν εκεί στο βασίλειο των Περσών και τα χρήματα τα οποία θα έπαιρναν θα τα πρόσθετε στο θησαυροφυλάκιο του βασιλιά και ο Ασσουήρης το δέχτηκε και λογικό ήταν να το δεχτεί. Η απόφαση οριστική, το σχέδιο έτοιμο, αλλά εκείνο το οποίο στην πραγματικότητα θα γίνει είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Ό,τι και να σχεδιάζουν οι άνθρωποι, ό,τι και να σχεδιάζουμε εμείς οι άνθρωποι, τελικά θα γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Μακάριος λοιπόν ο άνθρωπος που προσαρμόζει τη ζωή του, το σχέδιό του, τα σχέδιά του, την οικογένειά του, τα ζητήματά του, τις υποθέσεις του, μακάριος είναι ο άνθρωπος που τα προσαρμόζει στο θέλημα του Θεού, όπως περιγράφεται μέσα από το Λόγο του Θεού και από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός ο άνθρωπος είναι που θα απολαμβάνει την εύνοια του Θεού, τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό που θέλει δηλαδή ο Θεός από μας είναι να προσαρμόζουμε πάντοτε τα σχέδιά μας, να έχουμε πάντοτε πρόγραμμα καθαρό και άγιο ενώπιον του Θεού, προσαρμόζοντας πάντοτε τα σχέδιά μας στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και μάλιστα όχι έτσι όπως κάθε ένας από μας λογαριάζει και υπολογίζει, αλλά έτσι μόνο που ο Θεός, Θεός αποκαλύψεων, Θεός που οδηγεί και διοικεί τους ανθρώπους, Θεός που είναι μισθαποδότης στους εξητούντας αυτόν, έτσι ακριβώς όπως ο Θεός έχει προγραμματίσει, γιατί για κάθε έναν άνθρωπο ο Θεός έχει ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό σχέδιο. Μάλιστα το αποκαλεί ο Λόγος του Θεού μία συγκεκριμένη οδό την οποία πρέπει να περπατήσει. Σε κάθε άνθρωπο ο Θεός. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι του Θεού που γνωρίζουν το Θεό έχουν αυτή την προσευχή. Δίδαξόν μας Κύριε την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Και ακόμη δίδαξόν μας Κύριε να φυλάτουμε και να πράττουμε το θέλημά σου. Αυτά είναι κυρίαρχες προσευχές, εξητήσεις που ο Θεός μας διδάσκει μέσα από το Λόγο Του, οι οποίες μας οδηγούν στο να προσαρμόζουμε τις βουλές μας στις βουλές Του και τα σοδούς μας στα σοδούς Του. Ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι αυτοκέφαλος, ανεξάρτητος. Είναι βεβαίως απολύτως ελεύθερος να εκλέξει και να απορρίψει, αλλά η πρόταση του Θεού είναι ζήτησέ μου να σου αποκαλύψω το θέλημά μου, ζήτησέ μου να σου φανερώσω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, ζήτησέ μου να σου δώσω δύναμη να περπατήσεις μόνο στο δρόμο των αγαθών που εγώ έχω προσδιορίσει για σένα και εγώ θα είμαι μαζί σου. Γιατί η υπόσχεση του Θεού που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι πρώτον εγώ θα σε συνετίζω. Δεν είναι να έχουμε εμείς σοφία και σύνεση, γιατί η δική μας σοφία και σύνεση είναι μορία ενώπιον του Θεού. Εγώ θα σε συνετίζω που γνωρίζω τα πάντα, που μπορώ τα πάντα και ιδιαιτέρως που σε αγαπάω κατά πάντα. Εγώ θα σε συνετίζω. Δεύτερον, εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Δεν θα εσύ διαλέγεις, αλλά εσύ θα με ρωτάς να σε οδηγώ στην οδόν που εγώ έχω διαλέξει για σένα, για να είναι ασφαλές το περπάτημά σου και ευλογημένη η ζωή σου και με πολύ μεγάλη καρποφορία. Τρίτον, εγώ θα σε συμβουλεύω. Μη ζητάς συμβουλές από άλλους ανθρώπους, μη ζητάς συμβουλές από άλλες δυνάμεις, μάγους, επαηδούς, αστρολόγους. Όχι, αυτοί θα σε οδηγήσουν στην καταστροφή. Είτε γιατί μισούν, καθώς ο διάβολος μισεί τον άνθρωπο και είναι ανθρωπακτώνος απαρχής, είτε γιατί κάνουν λάθος, έστω και αν σ' αγαπάνε. Ο Θεός είναι πάνσοφος. Εγώ θα σε συμβουλεύω. Και τότε, τέταρτον, εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε προστατεύω. Αυτό είναι το θέλημα και η πρόθεση του Θεού που μας το αποκαλύπτει για να τον εξητούμε, γιατί είναι γνωστό και πρέπει κάθε ένας άνθρωπος του Θεού να γνωρίζει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης μόνο εις τους εξητούντας αυτόν. Το σχέδιο του Αμάν ήταν τέλειο, πλήρες, ολοκληρωτικό και χωρίς διόρθωση, γιατί έγινε με απόφαση του βασιλιά, που για τον νόμο των Μήδων και των Περσών οι αποφάσεις εισφραγισμένες του βασιλιά δεν παίρνονται πίσω. Είναι ανέκλητες. Και πήρε τέτοια απόφαση να καταστρέψει όλο το λαό. Όμως ο Θεός, κατά την αγαθήν πρόνοιαν που έχει και για το έργο του και για την ανθρωπότητα και για τον κάθε έναν από εμάς σήμερα και για τις οικογένειές μας, αλλά και για όλες τις καταστάσεις, είχε ετοιμάσει, καθώς είναι γεγραμμένο τα πάντα είναι ήδη έτοιμα, είχε ετοιμάσει τη λύση των πραγμάτων που ούτε ο Μαροδοχαῖος, αλλά ούτε και η ανιψιά του, η Εσθήρ, την οποία ο Θεός με οδηγία Θεού, με χάρη Θεού, με έλεος Θεού, με δύναμη Θεού, την είχε καταστήσει βασίλισσα γυναίκα του Ασσουήρου. Ο άνθρωπος λοιπόν βλέπει το πρόβλημα, βλέπει τα αδιέξοδα, βλέπει ότι δεν υπάρχει λύσης και εδώ χρειάζεται να περπατάει διαπίστεως. Ο Θεός όμως έχει τη λύση. Αν και εγώ δεν τη βλέπω, αν και εγώ δεν μπορώ να τη φανταστώ, αν και εγώ δεν μπορώ να αγωνιστώ να περπατήσω σε δρόμο λυτρωτικό, πιστεύω όμως ότι ο Θεός μ' αγαπάει και ο Θεός έχει τα πάντα έτοιμα για να δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, μέσα από το οποίο και θα δοξαστεί ο Θεός και θα πραγματοποιηθεί το έργο του Θεού και θα ευλογηθούν οι άνθρωποι. Ένα πλήρες τέλειο σχέδιο, προγραμματισμένο από την πρόνοια του Θεού, στον άνθρωπο όμως μόνο, που θέλει ο Θεός να τον συνετίζει και το ζητάει, ο Θεός να τον διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περιπατεί και το ζητάει, ο Θεός να τον συμβουλεύει δια Πνεύματος Αγίου και το ζητάει, και ο Θεός να τον προστατεύει. Πράγματι λοιπόν, σε αυτήν την απόλυτη δοκιμασία, την απόλυτη καταστροφή που είναι πλησίον, ο Μαροδοχαῖος γνωρίζει τη λύση όλων των πραγμάτων. Γνωρίζει ότι τη λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτός και ο λαός του Ιούδα δεν είναι δικό του, αλλά είναι πρόβλημα του Θεού. Να το πω λιγάκι, αδερφοί, αυτό ξανά. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος δεν είναι δικό σου, είναι του Θεού. Πάντοτε, όχι, αν του το δώσεις στα χέρια του. Αν του το εμπιστευτείς. Και τι σημαίνει το εμπιστεύομαι? Σημαίνει ότι εγκαταλείπω τις δικές μου σκέψεις, τη δική μου σοφία, τη δική μου γνώμη, τη δική μου άποψη, πέφτω στα γόνατα και εξητώ τη λύση την οποία έχει έτοιμη ο Θεός. Γιατί δεν θα έρθει η λύση χωρίς εξήτηση. Ο Μαροδοχαῖος λοιπόν ενημερώνει την Εσθήρ και η Εσθήρ ενημερώνει τον Μαροδοχαίο ότι θα εξητήσουμε βοήθεια από το Θεό. και εδώ θέλω να επιμείνω λίγο, τα πάντα είναι ήδη έτοιμα στα χέρια του Θεού, αλλά η εκπλήρωση του σχεδίου, η εκπλήρωση της πρόνοιας του Θεού έρχεται μόνο με εξήτηση και μάλιστα πολλές φορές με νηστεία και προσευχή, όπως τώρα. Από τη στιγμή που πήραν τη θέση που έπρεπε, ο Μαροδοχαῖος, η Εσθήρ και οι Ιουδαίοι, προσευχή, νηστεία, απεκαλύφθη πλέον το σχέδιο του Θεού. Ο Αμάν βρέθηκε κρεμασμένος, ο λαός Ισραήλ υψωμένος, ευλογημένος. Ο δρόμος για το έργο του Θεού και το σχέδιο του Θεού διάπλατα ανοιχτός, και μια καινούρια γιορτή προσθέθηκε του Θεού στο λαό Ισραήλ. Και να ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, κάθε φορά που η ζωή μας φτάνει σε αδιέξοδο, ο Θεός θέλει να πιστεύουμε ότι καινούρια γιορτή, τοξολογία, ευλογία ετοιμάζει ο Θεός για τη ζωή μας. Αμήν.